κάπως έτσι στους 7 ουρανούς οι Αεξίδες, μετά και το δεύτερο σερί εντυπωσιακό αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, του πιο βασικού ανταγωνιστή όπως είχε φανεί από την αρχή του πρωταθλήματος και του πιο μεγάλου αμφισβητία, θα λέγαμε, του περσινού τίτλου, που νομίζω μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και την εμφάνιση κυρίως, δόθηκαν κατάλληλες απαντήσεις, αγωνιστικές απαντήσεις. Ήταν και ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι κατά τη γνώμη μου, με πολύ καλό ρυθμό, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, με δύο ομάδες άκρως ανταγωνιστικές, αλλά η ΑΕΚ, ενώ θα περιμέναμε το σκορ όπως εξελίχθηκε, προηγήθηκε πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει ένα τέτοιο ρυθμό, η ΑΕΚ αφυπνίστηκε από εκείνο το σημείο και μετά και έδειχνε σε κάθε της επίθεση, δεν είναι υπερβολή να το πούμε, ότι είναι θέμα χρόνου να εσωφαρίσει. Το κατάφερε στο 36 και αφού είχε προηγηθεί μια εντυπωσιακή απόκριση του Μπρινιόλη σε εξεπαφής κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 24 και νωρίτερα μια άλλη εντυπωσιακή προσπάθεια του Λιβάη που δεν κατέληξε αλήθεια. Έδειχνε και μετά ότι μπορεί να συνεχίσει να κάνει το δεύτερο γκολ, το οποίο έγινε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και μετά θα έλεγα σβηστά, χωρίς να υποτιμώ τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έδειχνε ότι μπορούσε να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους. Περισσότερο πιθανότητα να βάλει και τρίτο γκολ η ΑΕΚ και έχασε τις ευκαιρίες, τις καλύτερες ευκαιρίες. Μια εμφατική νίκη και πολύ μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Τη στιγμή που καλύπτηκε, ας το πούμε έτσι, τους δύο βαθμούς που έχασε με τις ΣΕΡΕΣ εντός. Άρα κυρίως στέλνει το μήνυμα ότι φέτος είναι ακόμα καλύτερη από πέρσι. Νομίζω καλύπτει τα κενά γιατί έπαιζε με βασικές απουσίες και φυσικά δεν θα προσπαθήσουμε άλλη φορά να αποκρυπτογραφήσουμε το τι σκέφτεται το Αλμίδα γιατί πέφτουμε έξω. Είδαμε χτες που λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Κάλλενς. Ξεκίνησε ο Κάλλενς και ήταν και πάρα πολύ καλός. Ναι, Λάκη μου, επειδή εντάξει έρχονται πολλά παραπάνω για τον ήχο, να επιχειρήσουμε να ξανακαλέσουμε να δούμε τι είναι, είσαι με ακουστικά. Ναι, θα το βγάλω τότε. Ωραία, λοιπόν, έλα, κλείνουμε, γιατί πρέπει να μου βγεις καμπάνα, όπως ο Γκαρσία χθες, έτσι, για να προσπαθήσουμε ξανά, ναι. Έλα. Λοιπόν, ναι, στάθηκε, είδες ότι στις πρώτες του παρατηρήσεις ο Λάκης είπε για τον Κάλλενς. Έκανε, και... ναι, ήταν 6 αλλαγές, δεν μόνο ο Κάλλενς, αλλά είναι χαρακτηριστική γιατί σου λέει είναι μεταγραφή μου, είναι στόπερ. Και είναι και σε μια θέση που πονάει πολύ τώρα η ΑΕΚ με τις απουσίες που έχει. Δηλαδή είναι κρίσιμο, δηλαδή φαντάσου. Ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού, ναι, έτσι. Ναι, αυτό τώρα να δούμε. Πάλι με τα αμυντικά χαφ και εκ των έσω. Σε λίγο έτσι, θα παίζει και ο Γιόνσον πίσω. Λοιπόν. Θα δοκιμάσουμε πάλι να ακούσουμε, να ακούσετε φίλες και φίλοι το Λάκη να μας δώσει το στίγμα του για το... Η πλάκα είναι, ξέρεις, αυτά συμβαίνουν στο ποδό, συμβαίνουν στις εξέδρες, έτσι. Σε μια φάση, κάποιος εκεί δίπλα μου έβρισε τη μητέρα του Μητόγλου. Και του λέω... Μην την βρίζει, λέω, τη μητέρα του Μητόγλου, γιατί... Άλλησε κουβέντα και εσύ. Όχι, γιατί θα κάνω πλάκα, του λέω. Πες στον Παναθηναϊκό, λέει ο αδερφός του. Δηλαδή δεν το ξέρεις και βρίζεις τη μητέρα αθλητή του Παναθηναϊκού. Όχι ότι πήγα να βρω το δίκιο μου, αλλά ξέρεις λίγο κόλλησε εκεί. Λέει ναι, μετά βρίσκει κάποιον άλλον σου, λέει δεν μπορεί να είναι όλοι οι αδέλφια. Λοιπόν... Ναι, εντάξει, αυτό είναι ότι αν μπορούσαμε να κάνουμε χιούμορ, ας πούμε, στο... Του κάνα πλάκα, του λέω, βρήσε τη μητέρα κάποιου άλλου, γιατί αυτός είναι του Παναθηναϊκού. Μου θυμίζει που ήμασταν, κάποτε βλέπα το γιο μου πριν 2-3 χρόνια που παίζε μπάλα, παίζαμε με φάλιρο, εμείς τράχονες, και κάτι φαλιριώτες κάτι βρίσαν. Ντροπή τώρα, φαλιριώτες δεν βρίζονται ποτέ. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι. Και λέω, ρε παιδιά, λέω, τι κάνεις, σας παρακαλώ, φίλαθλοι μας, εμείς στο φαλιριό πάμε και σινεμά, λέω. Α, ήταν τόσο παλιά, πριν φύγουν τα φίλια. Ήταν παλιά, εντάξει. Σου λέω, το 2000 πριν ήταν, το 2020. Δάφνη ή πας. Ναι. Όχι, δείτε. Νομίζω ήταν ΑΟ φαλιρό. ΑΟ ήταν, όχι δάφνη. Λοιπόν, τι κάνουμε? Λίγο υπομονή, γιατί δεν έχει σήμα. Α, είναι και θέμα σήματος, λοιπόν, δεν είναι μόνο... Εντάξει, έχουμε αυτά τα τεχνικά θέματα. Εντάξει, η ΑΕΚ σήμερα δικαιούται λίγο χρόνο παραπάνω, νομίζω, στην εκπομπή, με τη νίκη που έκανε χθες στην έδρα του Παναθηναϊκού, οπότε έχουμε πάλι το Λάκη. Έλα, Λάκη. Λάκη. Unlucky. Unlucky. Εντελώς unlucky. Ωραίος ο Κάλλενς, λέει, σαραντάρες μπαλιές και γρήγορες και γρήγορες σε σύγκριση με τους άλλους. Ναι, το είπα, ο Κάλλενς πιο μπαλαδόρος στόπερ
Τον ήξερε πάλι. Είναι, είναι αυτό το πράγμα. MLS, ότι, ναι, ότι ο Αλμίδα ξέρει παίχτες και αυτούς που εμπιστεύεται μέχρι στιγμής έχει πέσει μέσα. Είναι σημαντικό και αυτό να είναι επιλογές δηλαδή του προπονητή. Να έχει άμεση. Ναι, βεβαίως. Πισάρο, καλά, δεν το συζητάμε για τον Πινέδα. Εννοείται. Mm-hmm. Να έχει και άποψη, αλλά να έχει και ας πούμε εμπειρίες και, και να τον ξέρει και από παλιές ομάδες. Δηλαδή ουσιαστικά να ξέρει και λίγο τη διαδρομή του παίχτη. Βάζετος. Για τον Πάτμερ Μπράουν, Παναγιώτη, να σου πω ότι έχω καλή γνώμη. Είναι επίσης μπαλαδόρος και γρήγορος στόπερ. Ναι, αυτό θέλω λίγο να τον δω εγώ. Θα δέσει με το Σέκεφελ. Λακί! Ναι, με ακούτε καλύτερα? Νομίζω ναι. Εντάξει, ας το πούμε καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Φωνάζω. Δεν ξέρω τι ακούστηκε από πριν. Εντάξει, έλεγα εν ολίγης ότι έκανε μια εμφάνιση που μετά το 1-0 δεν άφησε ουσιαστικά το Παναθηναϊκό να αμφισβητήσει την ανωτερότητά της και ήταν θέμα χρόνου να φτάσει σε νικητήριο γκολ. Έγινε μια πολύ καλή διαχείριση του υλικού νομίζω από τον Αλμέιδα. Με εντυπωσίασε στην πρώτη του εμφάνιση κατά τη γνώμη μου ο Κάλενς που δεν το περιμέναμε να ξεκινήσει. Ήταν πάρα πολύ άνετος, έδειξε ότι ξέρει μπάλα και είχε πολύ καλές τοποθετήσεις. Ήταν για άλλη μια φορά πολύ καλός ο Στάνκοβιτς, ο Ρώτα έκανε όριμο παιχνίδι, ο Μίτσογλου επίσης και ο Γαλανόπουλος έκανε και τη βρώμικη δουλειά όποτε χρειάστηκε εκεί μπροστά από τα στόπερ και φυσικά ο Γκαρσία όταν έφευγε μπροστά ήταν ασταμάτητος. Αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος λίγο υστέρησε σε σχέση με τους υπόλοιπους ήταν ο Γκατσίνοβιτς, ήταν ένας καλή πιο κάτω. Αλλά γενικά ήταν νομίζω εντυπωσιακή εμφάνιση και στο δεύτερο ημίχρονο και αλλαγές που μπήκαν και ο Αραούχο και ο Πισάρο και όλοι τα έδωσαν για μια μεγάλη νίκη όπως τελικά εξελίχθηκε. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπες στην αρχή, Λάκη, είπες ότι μεγάλη νίκη αλλά κυρίως εμφάνιση. Δηλαδή, ξέρεις τι λέω, εγώ το παρομοιάζω, το έλεγα στο Γιάννη πριν, παρομοιάζω αυτή την εμφάνιση της ΑΕΚ και χθες έκανα και σχετική ερώτηση στον Αλμέιδα, ότι είχαν σας αμφισβήτησαν με τους βαθμούς χαμένους κλπ. Και ότι... ότι η χθεσινή εμφάνιση ήταν ότι παιδιά εδώ είμαι, με φώναξε κανείς. Κάπως έτσι ήταν το κατάλαβα εγώ. Και, δεν ξέρω, και είπε ο Αλμέιδα ότι πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Ναι, πάντα ναι. Ταπεινός και μαζεμένος. Το εξήγησε και άλλη μια φορά στη συνέντευξη τύπου και τη φιλοσοφία του που έχει ότι όταν είμαστε καλά δεν πετάμε στον ουρανό και όταν δεν πάμε καλά δεν πέφτουμε στο πάτωμα εν ολίγης. Με μια συνέχεια και μια συνέπεια. Και την προσπάθεια να έχει όλους τους παίκτες χαρούμενους, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά και το έχει ξαναπεί επίσης, κανένας προπονητής μου λέει δεν μου είχε πει να μπω μέσα να χαρώ σε ένα ντέρμπι. Εγώ τους λέω να μπουν να το χαρούνε, γιατί και το ποδόσφαιρο δεν διαρκεί πάρα πολύ, στην ποδοσφαιρική ζωή εννοούσε. Και αυτές οι στιγμές, αυτές οι νίκες σε ένα τέτοιο ντέρμπι είναι από τις στιγμές που πρέπει ο καθένας να τις χαρεί και για όσο βέβαια διάστημα μπορεί, γιατί να ακολουθούν πολύ δύσκολα παιχνίδια για την ΑΕΚ. Αρχίζει γενομένως από την Πέμπτη, έχει ένα δεκαήμερο με τέσσερα μάτς μαζεμένα. Ατρόμητο, Όφη τη Δευτέρα, Άγιαξ την επόμενη Πέμπτη και Κυριακή των εκλογών με τον Πανετολικό το εξαναβολής. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις φύγει με διπλό από τον Μπράιτον και από την Λεωφόρο με τέτοιες εμφανίσεις, ακούει ο μέσος φίλαθλος τώρα με όλο το σεβασμό Πανετολικό και Ατρόμητο κλπ. Και σου λέει: OK. Αλλά εκεί μπορεί να είναι μια μικρή παγίδα. Εντάξει, απλά σου λέω ότι είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια αυτό. Ναι, και χρειάζεται μια διαχείριση, αλλά ήδη έγινε μια κέλα με το Πανσεραϊκό. Επομένως πρέπει να είναι ειλικρινά προσεκτική, γιατί είναι εύκολο, όπως γνωρίζουμε, να υποτιμήσεις έναν αντίπαλο. Ακριβώς. Είναι όλοι αξιόμαχοι τώρα σε αυτό το επίπεδο και δεν υπάρχουν περισσότερα για εφησυχασμό. Εκτός του γεγονότος ότι βλέπετε με τους συνεχόμενους τραυματισμούς, όπως είχε και χθες ο Παναθηναϊκός στην ατυχία στο πρώτο λεπτό, μπορεί να σε βγάλουν τελείως εκτός προγράμματος. Mm-hmm. Βέβαια, στην αρχή είχαμε και αυτό το δυσάρεστο με την ανάρτηση του Πανό, που τελικά ξεπεράστηκε σχετικά γρήγορα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή αντίδραση της ΠΑΕΑΕΚ να απειλήσει ουσιαστικά να μην κατέβει στον αγώνα, εάν δεν κατέβαινε αυτό το προκλητικό Πανό μερίδας. Πρέπει να το τονίσουμε των οργανωμένων της σειράς 13, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του Παναθηναϊκού το αποδοκίμασε και νομίζω ότι είναι αυτό το υγιές μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε. Mm-hmm. Για τον Κάλενς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, ξέρουμε κάτι? Αν έχει προκύψει κάτι. Περισσότερο για κράμπες μίλησαν σε πρώτη φάση. Γιατί είχε και καιρό να παίξει ολόκληρο αγώνα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ανισχυτικό ή δεν θέλω τέλος πάντων να το νομίζω. Ελπίζω ότι δεν έχει κάτι ανισχυτικό.
ίσως βέβαια ότι να μην προλάβει να πέσει με τον Ατρόμητο την Πέμπτη, να πρέπει να αποφορτιστεί δηλαδή λίγο για συνεχόμενα παιχνίδια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος, αλλά ελπίζουμε να μην είναι κάποια θλάση, κάποιο τραύμα, να τον αφήσει περισσότερο καιρό έξω, γιατί υπάρχει η Λεξανδρία σημαντική εκεί στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Τώρα για τα μπούθ να πω, γιατί ήσουν και εσύ Νίκο εκεί, εντάξει, δεν ήταν ωραία εικόνα. Στα διπλανά μας, ναι. Ναι, δεν ήταν ωραία εικόνα. Ναι, υπήρχε πολύ, πολύ άσχημη αντίδραση κάποιων παδών του Αθλαϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και ακούστηκε ότι είχατε να πανηγυρίσετε εδώ, δεν καταλαβαίνω. Αυτά στα τοπικά τα ακούμε. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν θέλουμε να λέμε ότι. Καλά, ναι, δεν είναι τώρα και, το, και εικόνα. Δεν είναι και εικόνα να πανηγυρίζουν στα δημοσιογραφικά. Έτσι. Ειδικά σε ντέρμπι και φιλοξενούμενη ομάδα. Κανονικά. Δεν έγιναν χειρονομίε εννοεί και τέτοια. Οκ. Εντάξει. Όχι χειρονομίες, το να πανηγυρίσεις, εντάξει δεν ήθιστε, δεν ξέρω, δηλαδή δεν ήθιστε. Εντάξει, πανηγυρίζεις το κόλλι της ομάδας, δηλαδή το έχουμε δει και παλιότερα και στο Ολυμπιακό στάδιο και όσοι έρχονται, έχει πλέον... το καλέσεις, πανηγυρίζεις νομίζω το κόλλι της ομάδας. Ναι, έχει πλέον καθιερωθεί αυτό, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό, έτσι, γενικά, δηλαδή, okay, άλλο το ότι σχολιάζουμε, τι λέμε εκεί, ειδικά σε εκτός έδρας μας. Απλά, ναι, πρέπει να έχεις λίγο για την άσχημο, αίσθηση έτσι. Της στιγμής, του χώρου που είσαι, την ατμόσφαιρα, ναι, όλα αυτά, θα μου πεις, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να πανηγυρίσω. Εντάξει, πρέπει λίγο να προσαρμοζόμαστε γενικά σε ένα κλίμα που εντάξει, ότι στα booth, έτσι, γιατί είναι και... και μικρό γήπεδο ο Ηλιοφόρος, συνήθως φιλοξενούνται και αξιωματούχοι της ΠΑΕ που δεν είναι δημοσιογράφοι, που συνοδεύουν την αποστολή, έτσι. Ναι, συνέβη αυτό, οπότε, κάποια πρόσωπα, εντάξει. Οπότε ήταν και αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή αξιωματούχοι της ΠΑΕ, της όποιας ΠΑΕ, δικαιούνται να πανηγυρίσουν. Ναι, αυτό ναι, εννοείται, αλλά είναι μικρό γήπεδο και γίνεις εύκολα αντιληπτός. Θυμήθηκα πρόκειρα να ελαφρύνουμε το κλίμα. Μία, νομίζω, είχε χάσει άξιο η Europa League όταν είχε παίξει με την Πράγκα, που την έχει τώρα Παναθηναϊκός, 2-4 με τον Καρέρα τότε. Έπρεπε να δείτε πώς έκαναν οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι στο Ολυμπιακό στάδιο, που πανηγύριζαν με τον βραζιλιάνικο τρόπο, σε έναν εκνευριστικό πραγματικά ρυθμό, με αυτά τα μακρόσυρτα γκολ, τη στιγμή που είχε κρυφθεί το μάτς και είχαν βάλει και κάτι γκολ στο τέλος οι Πορτογάλοι. Εντάξει, αυτό είναι το στυλ τους όμως. Και της Πράγκας τώρα με τον Παναθηναϊκό. Και με τη, έτσι είναι το στυλ τους πικάρι. Ναι, ήταν κάπως προκλητικό. Τέλος πάντων, μένοντας στο παιχνίδι, η ΑΕΚ στον απόϊχο αυτό το ντέρμπι έβγαλε δύο σερή παιχνίδια τα οποία πολλοί την είχαν και χαμένοι. Απέδειξε, νομίζω ότι είναι και καλύτερη από πέρσι. Η κάτοχος του τίτλου δύσκολα θα αφήσει και πάλι θα έλεγα το στέμα. Στέλνει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και αν στην πορεία δεν είναι και τόσο άτυχη με απουσίες και όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πράγματα θα πάνε και ακόμα καλύτερα. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα στο Europa League με τη συγκυρία του ομίλου όπως διαμορφώνεται για να προχωρήσει. Και τέλος πάντων διαμορφώνεται ευνοϊκό το σκηνικό έχοντας βάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Συνεχόμενα τα παιχνίδια, οπότε θα τα λέμε. Και άλλη μία παράμετρος ότι δεν έμεινε πίσω γιατί με ήταν χτες θα κυνηγούσε από ένα μείον 7 που θα την δυσκόλευε. Ναι, έτσι, είναι και αυτή η παράμετρος στη βαθμολογική. Είναι σημασία κυρίως για την ΑΕΚ το χθεσινό παιχνίδι. Και μάλιστα δεν είναι απλά 3 πόντι, είναι 6 πόντι γιατί είναι και 3 που αφαιρεί από τον Παναθηναϊκό. Που είναι άμεσος ανταγωνιστής. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το άμεσος ανταγωνιστής το λες επειδή λείπει ο Αβραμίδης, έτσι. Όχι, και στον Αβραμίδη θα το έλεγα. Αλλά αυτό που είπα και στον Αβραμίδη και νομίζω είναι ευχής έργων που δεν συνέβη, δεν είχαμε κάποιο σφύριγμα σαν το πέναλτι του Ποντένσε χτες, γιατί νομίζω θα έπαιρνε φωτιά η Λεωφόρος. Ήτανε που ήταν παρούτη η κατάσταση. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα πιαστώ από αυτή τη σπόντα που πέταξες. Θα σου πω το άλλο ότι η αντίδραση της ΑΕΚ. Το λέω. Δεν νομίζω, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στο Η αντίδραση της ΑΕΚ χτες μετά τον γκολ που κυριάρχησε στο γήπεδο. Μου θύμισε λίγο την αντίδραση του Ολυμπιακού στην Παπαρίνα μετά τον γκολ που δέχτηκε. Ναι. Δεν είχε τέτοια ένταση η κυριαρχία του Ολυμπιακού, αλλά εντάξει ήταν εμφανής για ένα διάστημα μισού ημιχρόνου. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να πεις, αλλά περισσότερο είχε να κάνει με την οπισθοχώρηση της ΑΕΚ, νομίζω, παρά με την αντίδραση του Ολυμπιακού, την ένταση της αντίδρασης του Ολυμπιακού. Εντάξει, δεν θα κρίνουμε τώρα από κάποια 20 λεπτά. Ήταν πολύ καλή αντίδραση του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ καλύτερη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, αν μη τι άλλο. Μάλιστα. Έγινε, Λάκη μου, ευχαριστούμε.
Έγινε λάκι, ευχαριστούμε. Τώρα, ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές, πιο πολλοί ανταγωνιστές αυτός και όχι ο άλλος, αυτά θα φανούν στην πορεία. Εγώ δεν λέω ότι θα κρίνουμε από ένα ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και από